Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της πόλης λιμάνι του Μικολάιβ στην Ουκρανία κοντά στην Οδυσσό, όπως έκανε γνωστό ο κυβερνήτης της περιφέρειας. Η πόλη Μικολάιβ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 130 χιλιόμετρων ανατολικά της Οδυσσού, πλήττεται από σφοδρούς βομβαρδισμούς εδώ και αρκετές ημέρες. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιεί για μάχη μέχρι θανάτου κόντρα στη Ρωσία. Ρωσίσκοι γραμματιάν, το οκουπουβάτι Ουκρανίσιμ νεμοσλίβα. Можна окупувати, заблокувати всі міста, засипати Україну трупами російських військ. Сотні тисяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами, которые угрожают физической расправой. Сафос αυτή η πολεμική επιχείρηση, γιατί περί πολέμου πρόκειται, είχε προσχεδιαστεί. Και είχε προσχεδιαστεί διότι δεν πήρε την απόφαση εκείνη την ημέρα που άρχισε τις πολεμικές επιχειρήσεις 24 Φεβρουαρίου, διότι ξεκίνησε με μια ήπια εισβολή, θεωρώντας ότι είναι εύκολη η κατάκτηση της Ουκρανίας και ότι θα υποδεχθούν τον κύριο Πούτιν ως ελευθερωτή και όχι ως κατακτητή. Υποτίμησε την αντίσταση των Ουκρανών και βεβαίως από την άλλη υπερτίμησε τις δυνάμεις του, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα στην όλη επιχείρηση, να μην περιμένει ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί κατά αυτόν τον τρόπο, 16η σήμερα μέρα, και δυστυχώς δεν έχει πετύχει αυτά τα οποία ήλπιζε από την αρχή. Παρόλο που ευνηδίασε και ξεκίνησε με πυραυλικά συστήματα να χτυπάει κάποιους συγκεκριμένους στόχους και εγκαταστάσεις, παρόλα αυτά δεν κατέφερε να κερδίσει αυτά τα οποία ήλπιζε. Επίσης, στο δικό του μήνυμα και έκκληση, απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για κατάπαυση του πυρός άμεσα στην Ουκρανία. Βλέπουμε όλοι μας, αδελφοί μου, τι συμβαίνει γύρω μας, στην καρδιά της Ευρώπης, πώς στον 21ο αιώνα άρχισε και μένεται ένας άδικος πόλεμος, χύνεται ανθρώπινο αίμα, σκοτώνονται άνθρωποι, μένουν ορφανά παιδιά και χείρες γυναίκες, καταστρέφονται ολόκληρες πόλεις και χωριά. Οι σκέψεις, η προσευχή, η ύπαρξή μας ολόκληρη είναι μαζί με τους Ουκρανούς αδελφούς μας όλες αυτές τις μέρες. Ευχαριστούμε και εσάς, εξοχότατε, για την στάση που τηρείτε, για τη βοήθεια που στείλατε. Και εμείς από εδώ με τις φτωχές μας δυνάμεις κάνουμε ό,τι μπορούμε ως Εκκλησία και ως Ομογένεια της πόλεως. Ενώ επίσης η είδηση της τελευταίας στιγμής κάνει λόγο πως από τον πόλεμο στην Ουκρανία υπάρχει ένας νεκρός απεσταλμένος στο New York Times στην πόλη Ιρπίν, όπως μετέφερε η Ουκρανική αστυνομία.